Ποιο, σεξι, με τις επιτροπές υπάρχει τέτοιο, υπάρχει μιλάμε όλοι μαζί. Με τις επιτροπές υπάρχει τέτοιο παρασκήνιο που εγώ έχω μάθει κάτι από χτες, αφού λέμε για τις επιτροπές των παιχνιδιών, που αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν να κάνει μία live εμφάνιση στο show της Κυριακής του Αντένα στο Rising, που δεν έγινε ποτέ αυτή η εμφάνιση επειδή έκλεισε στην επιτροπή στο Sky του X Factor. Αλήθεια. Α, και τον ακύρωσαν τελευταία στιγμή, δηλαδή. Όχι, ακύρωσε ο ίδιος τελευταία στιγμή, που αυτό μπορεί να πάει να πει ότι παίρνει διαζύγιο και από τη Heaven. Και να φύγει από τον Αντένα εντελώς. Κάτσε, επειδή ο Μαζονάκης, ένας σοβαρός επαγγελματίας, αν ήταν όλα έτοιμα και ήταν στα παρασκήνια, δεν μπορεί να φύγει τελευταία στιγμή. Ή κάποιος του είπε από τον Αντένα, φίλε, από την που υπήρχε προγραμματισμένη live εμφάνιση που ακυρώθηκε επειδή ο Γιώργος συζήτησε. Μέρες πριν συζητιόταν αυτό και το ξέραμε. Καρδιά μου, και... άλλο σου λέω και ναι. Δεν με ακού. Σου λέω ότι μια εμφάνιση για να ακυρωθεί ακυρώνεται ή γιατί ο Αντένα σου λέει, φίλε, έκλεισε το Sky, δεν σε θέλω. Είτε ο Sky λέει, φίλε, τώρα είσαι μαζί μου. Αυτό ακριβώς έγινε. Ένα από τα δύο. Και γι' αυτό πήγε ο Αργυρός και έκανε το live, ο οποίος Αργυρός δέχτηκε. Είχε δεχτεί πρόταση από το Sky για να είναι στην επιτροπή του X-Factor και είπε όχι. Ίντριγκα και πάθη. Ο Αργυρός δηλαδή ήταν λύση τη τελευταία στιγμή. Όχι, ο Αργυρός είχε πει εξ αρχή που του είχε γίνει πρόταση ότι λόγω των εμφανίσεων του. Σύμβρε κατήγκο. Πα να τα κάνει χειρότερα. Επειδή δεν μπορούσε να είναι ο Μαζονάκης, λένε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Κλεμμένος να γίνει ξεκάθαρο. Μέρι, βάλτε σε τίτλο, βάλτε σε μπάνερ. Πες μου τώρα, αν εσύ ήσουν τραγουδίστρια πρώτη γραμμή και σου λέγανε επειδή δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Η κυρία Τάδα, η κυρία Βύση. Δεν τα λένε. Συνέβη κάτι απρόπτο. Παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν, Ελένη, να το ξεκαθαρίσουμε. Σεργουλόπουλος Κοκκίνου και αγαπημένος κύριος. Δηλαδή το ερώτημα. Έγινε λάθος σαν τα Όσκαρ. Δώσαμε ρόλο κριτή σε άλλον άνθρωπο.